Κύριε Ζαφύρη, γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, δεν είναι ένα ούτε δύο τα προβλήματα τα οποία οι ξενοδόχοι αντιμετωπίζετε. Όπως συνολικότερα όλες οι επιχειρήσεις του τουρισμού, αυτό το καλοκαίρι πιστεύω και εσείς αυτό θα εύχεστε να περάσει και να μην ξαναέρθει για τη Μαγνησία, έτσι. Αλλά το θέμα που αναδείξατε χθες με μια νεότερη επιστολή σας, και μένω σε αυτό, υπάρχουν και πολλά άλλα που σας απασχολούν. Το θέμα τώρα που αναδείξατε έχει να κάνει με επιχειρήσεις οι οποίες στη Μαγνησία σε κάποιες περιοχές έχουν μείνει εκτός ενός οικονομικού προγράμματος στήριξης. Δηλαδή, σε αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνονται όχι όλες οι περιοχές που έχουν υποστεί τις ζημιές. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποστέλλετε την επιστολή τη συγκεκριμένη. Είναι σε επανάληψη αυτό που κάνετε. Και εμείς δημοσιογραφικά κάθε φορά λέμε στα κάγκελα οι ξενοδόχοι και στα κάγκελα πάλι οι ξενοδόχοι και ξανά στα κάγκελα. Θα κατέβετε από τα κάγκελα. Θα σας αφήσουν να κατέβετε μάλλον καλύτερα από τα κάγκελα. Δεν θέλω να μάθεις κακό να μην βρεθούμε κάποια στιγμή πίσω από τα κάγκελα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα είναι πραγματικά αβάσταχτη. Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία μας δεν αφορά την γενικότερη αποζημίωση, την οποία τουλάχιστον έχουμε την υπόσχεση ότι παρότι πέρασε ένας χρόνος, οι επιχειρήσεις για την απώλεια των κερδών θα λάβουν αρχές Σεπτεμβρίου, είχαμε πει, περιμένουμε οι αρχές να μην είναι πέρα από τις 20. Την αποζημίωση με το My Business Support που αφορούσε αυτό που είχαμε ζητήσει από την αρχή, δηλαδή ενός τύπου COVID αποζημίωση και να μην είναι επιστρεπτέα. Αυτό το αναμένουμε. Παράλληλα όμως, γύρω στον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά, Απρίλιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε βγάλει ένα δεύτερο πρόγραμμα τέτοιο και με την, πρέπει να το τονίσω αυτό, και με την προσπάθεια που έκανε το επιμελητήριο ο κ. Μπασδάνης, να βγάλει μια αποζημίωση ως Υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις ad hoc, ανάλογα τον τζίρο. Έβγαλε λοιπόν αυτή την προκήρυξη. Υπήρχαν μόνο κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας, στείλαμε μια επιστολή, βρήκα τον κύριο Σκρέκα, μιλήσαμε, είπε κατάλαβε το λάθος. Και τι είπε ότι εγώ θα βγάλω... Κύριε Ζαφύρη, τι σας λένε, ότι έγινε λάθος, δηλαδή τι λάθος. Δεν γνωρίζουν τις περιοχές της Μαγνησίας. Πάει να γίνει κάτι καλό και στη συνέχεια το βλέπουμε στραβό και συζητάμε διαρκώς πόσο στραβό θα έρθει στα ίσα του. Να σας πω το πρώτο. Δηλαδή, τέλος πάντων, ο Υπουργός κατάλαβε το λάθος και είπε ότι θα βγάλει δεύτερο κύκλο. Άλλαξε ο Υπουργός, ήρθε ο κ. Θεοδωρικάκος. Την ίδια μέρα που ανέλαβε, του στείλαμε και συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων του και του υπενθυμίσαμε με μια νεότερη επιστολή, επισυνάπτοντας και την προηγούμενη, την υποχρέωση που είχε αναλάβει ο προκάτοχός του. Από τότε μηδέν. Τότε εγώ έκανα 2-3 επαφές και τελευταία προημερών, λίγο πριν την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, όπου κάποιος σύμβουλός του μου είπε ότι είναι το θέμα στο τραπέζι και θα λυθεί άμεσα. Περιμέναμε, το άμεσα δεν υπάρχει πια και τουλάχιστον αυτό το οποίο είναι συγκεκριμένο πρέπει να λυθεί γιατί είναι και ηθικό το θέμα. Ενώ γενικά η κυβέρνηση πρέπει να ομολογήσει ότι κατάλαβε ότι οι ζημιές δεν είναι μόνο κτηριακές και όλα αυτά που έχουν πει κατά περιόδους, ότι οι ζημιές, οι απώλειες των εισοδημάτων, η φήμη της περιοχής, όλα αυτά έχει πλήξει όλη τη Μαγνησία και γενικότερα τη Θεσσαλία. Δεν έχουμε καμία απάντηση. Τώρα το λάθος, να ξέρετε ότι κάποιες φορές και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα αθηνοκεντρικό κράτος που σχεδιάζει μόνο Κορδελιά. Πήρε τις περιοχές που είχε βγάλει την πολιτική προστασία κάποτε. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, οι Μιλιές δεν ήταν μέσα, δεν είχαν υποστεί ζημιές. Αλλά και φέρω αυτό το παράδειγμα κλασικής άγνοιας των κρατούντων, ότι οι Μιλιές έχουν και την Πούφα, έχουν και τα παράλια, έχουν και ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται, ανήκουν στον ίδιο Δήμο. Εκεί δεν γνωρίζουν. Εδώ δεν φρόντισαν να ρωτήσουν. Δηλαδή, δεν φρόντισαν να ρωτήσουν κάποιον από την περιοχή, από τις περιοχές, τι γίνεται, είναι όλες αυτές οι περιοχές, έχετε και άλλα χωριά. Δυστυχώς συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ενώ θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, πάντα το λέμε αυτό, είχαμε κάποτε την επαφή να συνεννοούμαστε, να μιλάμε πριν, να βλέπουμε τι γίνεται και να περιμένουμε τα αποτελέσματα για να μην κάνουμε χιλιάδες διορθώσεις. Το ένα θέμα, το βασικό, είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα των αποζημιώσεων γενικά των επιχειρήσεων, με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη με τα ψάρια. Εμείς συναντηθήκαμε χθες με τον κύριο Κουρέτα και με την κυρία Παπαδημητρίου. Είχαμε ζητήσει από το παρελθόν την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας για να υπάρξει ένα τύπου ανάσα, όπως και στον COVID, πρόγραμμα από την περιφέρεια, από το ΕΣΠΑ. Μας εξήγησε και νομίζω το ανήγγειλε σήμερα, δεν ήμουν στο Βόλο, ότι ένα πρώτο κονδύλιο θα το δώσει για να ξεκινήσουν. Και συμφωνήσαμε και εμείς με προτεραιότητα αυτές τις περιοχές που έχουν πληγεί πιο πολύ από όλες και που δεν λειτουργούν στην ουσία, παραδείγματος χάρη, οι αλικές αυτή τη στιγμή είναι ένα καταστραμμένο τοπίο. Δεν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ να ορθοποδήσουν για αυτή τη σεζόν τουλάχιστον.
και στην πορεία να υπάρξει κάτι άλλο. Αυτό που δεσμευτήκαμε και εμείς ήδη θα κινηθούμε έως τη Δευτέρα και με τους ευρωβουλευτές μας και με την κυβέρνηση να αλλάξει ο κανονισμός ώστε τα χρήματα του ΕΣΠΑ να μπορεί, όπως άλλαξε τότε επί COVID, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις και όχι μόνο ως χρηματοδότηση. Γιατί πρέπει να πούμε γι' αυτό, πολλά προγράμματα ακούμε και ακούνται για χρηματοδοτήσεις, για συγχρηματοδοτήσεις, για συμμετοχές. Οι επιχειρηματίες της Μαγνησίας είναι εκτός τραπεζικού συστήματος. Δεν πρόκειται να λάβουν ποτέ τίποτα εκτός από λίγες επιχειρήσεις. Εύχομαι να μπορέσουν, να πάρουν αυτές τις επιχορηγήσεις, αυτές τις χρηματοδοτήσεις για έργα κτλ. Αποκλεισμένα από τις τράπεζες, οι επιχειρήσεις της Μαγνησίας ευελπιστούν μόνο στη δουλειά τους και μόνο στην κρατική βοήθεια, η οποία πρέπει να έρθει, διότι έρχεται ένας χειμώνας. Χάσαμε πάλι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όχι στο επίπεδο του Ντάνιελ φυσικά, αλλά σε ένα επίπεδο με τη φήμη που έγινε με τα ψάρια, με την εγκληματική αδιαφορία κάποιων. Εμείς ξέρετε ότι έχουμε κάνει. Λέτε κάποιον και όπως και εσείς, όπως όλοι μας, περιμένουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κάποιος ή οι κάποιοι. Ποιοι τελικά αδιαφόρησαν, ποιοι τελικά προκάλεσαν αυτή την τεράστια καταστροφή, ποιοι τελικά προκάλεσαν αυτή την ανεπανόρθωτη ζημιά, γιατί λέω ανεπανόρθωτη γιατί δεν ξέρουμε σε βάθος χρόνου πόσο όλο αυτό θα τραβήξει. Δεν ξέρουμε πόσο γρήγορα θα τελειώσει, αλλά το ποιοι είναι δεν το ξέρουμε ακόμη. Εμάς η μήνυση αναφέρεται κατά τον παντός υπευθύνου ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί αυτές οι συναρμοδιότητες μας έχουν κουράσει, μας έχουν πεθάνει σε αυτή τη χώρα. Πρώτον και δεύτερον, συνεχίστηκε μια καταστροφική φήμη για την περιοχή, που φυσικά αυτή την περίπτωση υπήρχε για πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Παρότι κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε να το αποκρύψουμε, δεν το αποκρύψουμε. Εμάς πάντα οι ανακοινώσεις μας λένε ότι είμαστε οι τελευταίοι που θα καλέσουμε κόσμο σε μια περιοχή που έχει πρόβλημα. Αλλά θυμάστε τι έγινε με τα νερά του παγασιτικού, με τις θάλασσες, με τα νερά τα πόσιμα, με τις σκόνες στους δήμους, με τα κατσάβραχα, με τα όλα αυτά που ακούσαμε αυτό τον καιρό, μέχρι να αποφασίσουν όλοι αυτοί οι ειδικοί και μη ειδικοί να κάνουν τις μετρήσεις τελικά για να φτάσουμε 15 Ιουνίου να αποφασίσουμε ότι όλα είναι καλά. Προσπάθησε να στρώσει λίγο το πράγμα. Δυστυχώς, ένα άλλο θέμα που θέλω να πω ότι δεν μας ακούνε, αντέδρασε το Υπουργείο, αντέδρασε και το Υπουργείο του κ. Τριαντόπουλου και το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία αμέσως για κάποια μέτρα μετά ακριβώς τα ψάρια. Δεν θέλουν συζήτηση, θέλουν ενημέρωση. Το Θέσσαλ Πας δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Καθότι η φήμη απέτρεπε πάρα πολλούς να έρθουν, για ένα εκατοστάρικο κάποιος δεν θα χάλαγε την ησυχία του. Η 12μηνη παραμονή χωρίς κανένα παραπάνω έξοδο από τους εργαζόμενους δεν λειτουργήσε πάλι λόγω της κακής φήμης. Οπότε τα νέα μέτρα, τα οποία μπήκαν χθες στη Βουλή, ψηφίστηκε σε ένα νομοσχέδιο ή μια τροπολογία. Περιμένω να διευκρινιστούν αν είναι για όλες τις επιχειρήσεις της Μαγνησίας οι αναστολές των πληρωμών. Πάλι και σε αυτό. Πάλι περιμένετε και σε αυτό. Δηλαδή, όλο πάλι, σε κάτι ξέρετε, που ακούγεται και ανακοινώνεται, θα είστε στο περίμενε. Και αφού ανακοινωθεί, μετά θα είστε στο περίμενε πότε θα υλοποιηθεί. Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή τώρα. Επειδή είχαμε ήδη συνεργαστεί με το Υπουργείο Οικονομικών, οι παρατάσεις για τις καταβολές των διαφόρων οφειλών προς τις ΔΟΗ θα παραταθούν. Μένει μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε και έχουμε κάνει τις προτάσεις μας. Είμαστε σε επαφή με τον κύριο Υπουργό για το πώς θα λυθούν όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να πληρωθούν και αυτά, ή κάποια να. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνουν. Ναι, κύριε Ζαφύρη, πολλές συζητήσεις όμως, πολλές συσκέψεις, πολλά. Πέσω ένας, πέσω άλλος. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, είναι πολλά, αυτό. Πολλά, απολόγια, πολλά ακούμε. Απολόγια έχουμε χορτάσει, ακούμε. Κοιτάξτε, το λέμε και εμείς αυτό. Εκτός από τα ένδικα μέσα, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Ούτε νομίζω ότι είναι η λύση. Γιατί, του... κύριε Ζαφύρη, δηλαδή, απαντήσει θα δώσει μόνο η δικαιοσύνη για όλα αυτά, σε πολιτικό επίπεδο. Εννοώ στα θέματα αυτά των ευθυνών. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είναι η διεκδίκηση του κλάδου. Ακόμη και για τις ευθύνες και υπάρχουν και σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ξέρετε, δεν θα περιμένουμε μετά από πόσα χρόνια να αποφανθεί, μήνες, δεν ξέρουμε πόσο θα κάνει η εισαγγελική παραγγελία και η έρευνα σε ανώτατο επίπεδο του Άριου Πάγου πότε θα απαντήσει. Αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έχουμε ακούσει. Σαφώς πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις σε πολιτικό επίπεδο. Η δικαιοσύνη θα μιλάει για εξ ονόματος των πολιτικών. Οι πολιτικές φυσικά πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Ξέρετε ότι αυτό θα το αποφεύγουν οι πολιτικοί. Όμως η ουσία είναι ότι πρέπει και με επιστολή μας στον Πρωθυπουργό και με συζητήσεις και παρεμβάσεις που έχουμε κάνει, θα πρέπει η Μαγνησία, γενικότερα η Θεσσαλία, αλλά ειδικά η Μαγνησία που μας αφορά αυτή τη στιγμή. Να υπάρξει ένα πρόγραμμα για ένα restart. Πρέπει όλοι να καταλάβουν το πρόβλημα που υπήρχε, πρέπει να καταλάβουν
ότι οι μετρήσεις για τις πληρότητες δεν είναι μονάχα τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και 2,5 μήνες, 2 μήνες το καλοκαίρι. Ο χρόνος έχει 365 μέρες. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι επιχειρήσεις οι εποχικές που πάλι κλείσανε βιαίως, διότι δεν έχουν δουλειά, δεν θα μπορούν να καλύψουν ανάγκες από σήμερα μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο, αν θα ξανανοίξουν και πότε θα ξανανοίξουν. Όλα αυτά τα έχουμε εξηγήσει. Μάλιστα. Οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι πολύ μεγάλες και οι πιέσεις που κάνουμε και εμείς είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μιλώντας για restart, μου δώσατε την πάσα να πω εδώ ότι παρακολουθώντας το πρωί την συνάδελφό μου την Ειρήνη τη Θεοδωροπούλου στην πρωινή εκπομπή, εδώ πρωινή ατζέντα στην τηλεόραση του Άστρα, υπενθύμιζε ότι πριν από πάρα πολλούς μήνες, εκεί κάπου κοντά, όταν ξεσπούσαν οι πλημμύρες του Ντάνιελ και αφού όλοι είχαμε συνέλθει από τα πολλά νερά, είχατε καλέσει ως Ένωση Ξενοδόχων την Υπουργό Τουρισμού. Της είχατε πει, ελάτε σε αυτό το νομό, τον Πολύπαθο και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, να δείτε τι έχει συμβεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πέρα από τις αποζημιώσεις και όλα τα άλλα τα ανοιχτά τα μέτωπα, να έρθετε να δούμε πώς αυτή η περιοχή, αυτές οι πανέμορφες περιοχές θα συνεχίσουν και θα προχωρήσουν μπροστά και θα ξεπεράσουν όλο αυτό το σκηνικό. Έχει έρθει μέχρι σήμερα, κύριε Ζαφύρη, Υπουργός Τουρισμού. Υπουργός δεν έχει έρθει. Και δεν εγώ λέω δυνατά, ότι φυσικά δεν έχει έρθει και δεν έχει αφήσει να έρθει και κανένας άλλος. Και επίσης, εγώ στην επιστολή μου προς τον Πρωθυπουργό, περίπου έχουμε πει ότι η κυρία Υπουργός είναι persona non grata στην περιοχή μας. Δεν γίνεται μετά από ένα χρόνο να μας εξηγήσουν. Γι' αυτό μετά μιλάω και για ευθύνες σε πολιτικό επίπεδο και που πρέπει ακριβώς κάποια στιγμή κάποιος και να μιλήσει. Τι έχει αυτός ο νομός ή τι έχει αυτή η περιφέρεια Θεσσαλίας που δεν μας κάνει την τιμή Υπουργός Τουρισμού να έρθει και να δει από κοντά τα ζητήματα, να ακούσει εσάς τους ξενοδόχους και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Μια πολύ τι μεγάλη έχει δηλαδή ο νομός αυτός. Για το τι θεωρούν τουρισμό αθηνοκεντρικά, αν ασχολούνται μονάχα με τους προορισμούς που είναι all inclusive, για να βγει υπουργός, όπως προανήγγειλε η κυρία υπουργός στη Θεσσαλονίκη, ότι θα κάνουμε πάλι ρεκόρ αφίξεων. Εμείς τα έχουμε εξηγήσει, τα έχουμε πει. Εγώ σε επίπεδο και παραλύσεων νοσοποδίας ξενοδόχων και ξενοδοχείο επιμελητήριο έχω καταθέσει όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς δηλώσαμε στο ξενοδοχείο επιμελητήριο ότι υπουργός δεν υπάρχει, όπως και ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΤΟ, ο κ. Φραγκάκης. Επιτρέψτε μου την έκφραση, μας δούλεψε, διότι συζητήσεις που κάναμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο με παρεμβάσεις μες στην Αθήνα, με συζητήσεις και συναντήσεις που κάναμε μαζί του, ήταν θα βοηθήσει για τις αεροπορικές εταιρείες, θα κάνει καμπάνια για την περιοχή, δεν έκανε τίποτα. Ανεμένουμε την επόμενη Πέμπτη την τηλεδιάσκεψη με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του τουρισμού, έχει διατελέσει πρόεδρος ξενοδόχων κάποιες περιοχές, ήταν γραμματέας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Εάν και αυτός ο ίδιος δεν κατορθώσει να απαιτήσει από την κυβέρνηση αυτά που πρέπει να γίνουν για την περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνει και ξέρει, δεν χρειάζεται μάθημα ο Ανδρέας, εμείς θα ζητήσουμε να παραιτηθεί. Και πλέον θα αρχίσουμε να παραιτηθούν όλοι. Εμείς κάναμε τηλεδιάσκεψη την προηγούμενη Κυριακή με τους δύο υφυπουργούς και τον βουλευτή της περιοχής μας. Ακούσατε πάρα πολύ καλά. Αντέδρασαν σε μεγάλο βαθμό. Ο κ. Μπουκόρης έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση για τα αεροδρόμια. Ο κ. Τριαντόπουλος είπε ότι θα απαντήσει και πραγματικά έβγαλε αυτά τα μέτρα, τα οποία όμως δεν έχουν εξειδικευτεί όπως πρέπει. Δεν μπορούμε πια να ακούμε υποσχέσεις, δεν μπορούμε να ακούμε τι θα κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτοί, οι λίγοι δυστυχώς, οι οποίοι υπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι οποίοι δέχονται να έχουν την άμεση επαφή με τον Υπουργό για τα δικά τους τα κολπάκια και να μην συντάσσονται και να μην συνταυτίζονται με τις ενώσεις, με τις ομοσπονδίες κτλ. Τώρα που κλείνουμε τη συζήτησή μας, ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι, τώρα ολόκληρη εκπομπή χρειάζεται. Τώρα με προκαλείτε και θα τα πούμε σύντομα. Γιατί είναι ο χρόνος τώρα που μας πιέζει, αλλά πραγματικά έχετε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο και ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα εδώ τώρα με την τοποθέτησή σας αυτή. Αυτό που πρέπει να κλείσω, να μην σας πάρω το χρόνο, είναι ότι θα πρέπει πλέον να αποφασίσουν οι πολιτικοί, οι κυβερνώντες, εμείς συνδεθήκαμε και με τον κύριο Κασελάκη. Του τα είπαμε. Από την αντιπολίτευση δεν είδαμε ούτε την αντιπολίτευση μια ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση. Τον Οκτώβριο ο κύριος Μπουκόρος προέβλεψε και μιλήσαμε στη Βουλή, στην Επιτροπή Εμπορίου, που δυστυχώς ακόμη υπάρχει και ο τουρισμός μέσα. Όλοι τα κόμματα μας πήραν αγκαλιά. Περιμένουμε ακόμη τις ανακοινώσεις του. Το εξήγησα και στην αντιπολίτευση και στο Πασόκ το έχω πει. Άρα λοιπόν. Το είπα πριν, κύριε Ζαφύρη, πολύ μπλα μπλα, πολλά λόγια. Λόγια, έχουμε χορτάσει. Ακριβώς, έχουμε χορτάσει και από λόγια και από ποσά και από τα πάντα, τα αποτελέσματα. Και περιμένουμε με αγωνία πραγματικά την ημέρα που θα μιλήσουμε ξανά και εσείς εδώ και οι υπόλοιποι και άλλων επιχειρηματικών κλάδων που τους εκπροσωπείτε, του τουρισμού, και θα μας πείτε ότι
έγιναν αυτά που δεσμεύτηκαν κάποιοι. Έγιναν. Ό,τι ζητήσαμε έχει γίνει. Ή σε ένα μεγάλο βαθμό ότι έχει γίνει. Και όχι ξανά στο περίμενε, στο περίμενε και στο ανέμενε. Η στάση μας πολύ πριν τα ψάρια έχει αρχίσει και έχει γίνει όπως πρέπει να γίνει. Έχουμε εξηγήσει τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός πήγε στη Λάρισα πριν λίγες μέρες. Δεν είχε την, τη σκέψη να σταματήσει μια ώρα και στο Βόλο. Είχαμε ζητήσει συνάντηση μαζί του, να καταλάβει, να δει πόσα προβλήματα, να δει συμβουλή του τι του λένε για τη βραχυχρόνια. Ναι, κύριε Ζαφύρη, ο Πρωθυπουργός, μιλάτε για τον Πρωθυπουργό, που εντάξει είναι ο Πρωθυπουργός και δεν μπορεί και να βρίσκεται παντού. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κάτι, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός. Μετά από ένα χρόνο, εδώ μιλάμε υπουργός τουρισμού σε μια Θεσσαλία που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Την έχουμε διαγράψει την υπουργό. Και δεν έχουμε δει την εικόνα τη. Την έχουμε διαγράψει αυτό το νόμο. Δυστυχώς. Η συνάντηση που έκαναν και ο κύριος Κουρέδας με την κυρία Παπαδημητρίου πριν αρκετούς μήνες ήταν ότι θα κάνουμε και μια συνάντηση των περιφερειών στη Μαγνησία. Δηλαδή θα μας κάνει αυτό το μεγάλο χατήρι που είναι υποχρεωσία της να έρθει και από εδώ. Εντάξει. Κύριε Ζαφύρη, εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, γεια σας.